ο Θεοβάδης, ο Θεός. Έλαμε στο νου μου σαν μια προσπέλα στην κορυφή. Η Ερυθρά Θάλασσα, η Πετρέα Αραβία, το μικρό λιμάνι της Ραϊθός, η μακρά καμιλοπορία μέσα στην έρημο, η περιπλάνηση στα φοβερά απάτρωπα βουνά, όπου χρόνια περνούσαν και γόνιζαν οι Ουβραίοι. Και τέλος, το ξακουστό μοναστήρι, το χτισμένο απάνω από τη φλεγόμενη και ου κατακαιγόμενη Βάτο. Η Γαλιλαία με την ιδηλιακή χάρη της, με τα αρμονικά βουνά, την γαλάζια θάλασσα και την μικρή χαριτωμένη λίμνη, απλώνεται πίσω από τους ώμους του Ιησού και χαμογελάει και του μοιάζει όπως μοιάζει η μάνα του γιού της. Σαν όνειρο μου φάνηκε, πυρωμένο γοητευτικό και γρήγορο, η διαδρομή μου από την Ιερουσαλήμ στο Σουέζ και από το Σουέζ στο λιμάνι της Πετρέας, Αραβία στη Ραϊτό, από που θα ξεκινούσε για το Θεοβάδη στο Σινά. Μια βάρκα είχε την άσπρο παλί και μέσα ήταν ένα πρόσκαλο καλοδιοριπέδι και με πήρε. Οι Σινεΐτες καλόγεροι που μένουν στο Κάιρο τους είχαν μηνύσει τον έρχομό μου. Πάτησα τη χοντρή αμμούδα και χόρευε η καρδιά μου. Μπας τι ήταν όλα ετού τα όνειρο. Το καλοκαιροτέρι που, ήρθε, που είχε έρθει να με πάρει μου ξηγούσε πως εδώ στη Ραϊθό γίνεται η καραντίνα των μουσουλμάνων που γυρίζουν από τη Μέκα. Γεμίζει τότε το έργο Ακρογιάννη με χιλιάδες κατσίδες, με οχλαγωγή μεγάλη, με ταούλια και τύπιζες, με χοντζάδες που κάθονται μικροπόδι στην άμμο και διαβάζουν με δυνατή ψαρμοντική φωνή το Κοράνι.